Κοίτα τα κινητά. Συρτό παιχνίδι. Να βάλουμε τα μάτια. Έτσι. Τα παλιά. Ορίστε. Έλα, ρε. Τώρα. Είμαι σήμερα στην Κέρκυρα τον Υπουργό Τουρισμού, τον Χάρη Θεοχάρη, σε μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, με ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι η μέρα που η χώρα ανοίγει τις πύλες της στον τουρισμό και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κέρκυρα, να είναι εδώ ο Υπουργός Τουρισμού να υποδεχτεί την πρώτη πτήση που θα έρθει σε λίγο. Τον ευχαριστούμε και ελπίζουμε την νότα αισιοδοξίας να έχουμε έστω και στα δύσκολα μία όσο καλύτερα δίνεται γίνεται τουριστική περίοδο. Καλώς μας ήρθες, Υπουργέ. Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ με τους βουλευτές, την περιφέρεια, το Δήμο, όλους τους παράγοντες του τουρισμού. Σήμερα είναι μια αισιόδοξη μέρα. Πρέπει να πούμε πως δεν είναι τυχαίο που βρίσκομαι στην Κέρκυρα. Το πρώτο αεροδρόμιο, την πρώτη μέρα που ανοίγει ο ελληνικός τουρισμός. Γιατί από την Κέρκυρα θα ανοίξει και πάλι η τουριστική σεζόν της χώρας μας. Θα ανοίξουν ξανά οι τουριστικές επιχειρήσεις να υποδεχτούν κόσμο και φυσικά να ξαναγυρίσουμε σε μια κανονικότητα που όλοι επιθυμούμε. Η τουριστική σεζόν δεν θα είναι η ίδια, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι είναι η ίδια τουριστική σεζόν να πέσει, ήδη εξάλλου έχουμε χάσει αρκετό χρόνο. Όμως οι προτεραιότητες έπρεπε να είναι άλλες. Ο άνθρωπος, η υγεία μας ήταν πάντα στην καρδιά των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης. Τώρα πια, με το σταδιακό αυτό ασφαλές άνοιγμα, η χώρα μας αποδείξει ότι όπως ήταν στην πρωτοπορία αντιμετώπιση στο πρώτο στάδιο, τώρα θα είναι στην πρωτοπορία και στο άνοιγμα του τουρισμού. Είμαστε σίγουροι πως είμαστε ασφαλείς και είμαστε σίγουροι πως το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένο για Πραγματικά, σε όλη την Ελλάδα και στην Κέρκυρα να μας φέρει το 50% του ό,τι έφερε χθες. Αυτό σε πείσμα όλων όσοι θέλουν την απεσιοδοξία και την μιζέρια να κερδίσει. Εμείς είμαστε εδώ και ο ελληνικός τουρισμός θα αποδείξει πως είναι εδώ. Ευχαριστώ.